Η παιδιατρική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται στη συνολική αντιμετώπιση της υγείας, στη λογική των βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγείας. Η στρατηγική του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας ως αποτελείς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες που θα συνυπάρχουν με τους ιδιωτικούς ομίλους και θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας τους από την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναλόγως λοιπόν με το πακέτο που έχει ο κάθε ασφαλισμένος, θα υπάρχει και διαβάθμιση στην αντιμετώπιση των τακτικών περιστατικών στα κατόνομα δημόσια νοσοκομεία. Στη Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία, αν έχει ιδιωτική ασφάλιση, θα προηγηθεί στη λίστα ραντεβού ή θα δικαιούσε μονόκλινο δωμάτιο, θα δικαιούσε να εξετάζεται μόνο από τον διευθυντή, σε σύγκριση με έναν ασφαλισμένο που έχει κατώτερο πακέτο, καθότι τα νοσοκομεία εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά. Στη λογική λοιπόν των αυτοχρηματοδοτούμενων μονάδων υγείας, έκλεισαν νοσοκομεία στη Γερμανία και μέσα σε αυτά και παιδιατρικά νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο Νόιβερ, στο Μένχεν Γκλάνμπαχ, ανάμεσα στο Έσεν και στο Ντίσελντορφ, καθότι δεν ήταν αρκετά κερδοφόρο. Οι μονάδες νεογνών αλλάζουν επίπεδο και υποβιβάζονται λόγω μικρού αριθμού νοσηλείας προώρων νεογνών κάτω των 32 εβδομάδων, γιατί η τάση είναι να συσσωρεύονται σε πια μεγάλη νοσοκομεία, γιατί τα μικρά δεν συμφέρουν από άποψη χρηματοδότησης. Οπότε, όταν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ μιλάνε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, έχουν κάτι διαφορετικό στο κεφάλι τους, μιλάνε για ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το νέο ΣΥ που έρχεται τελικά να μας εναρμονίσει με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τους είναι τελικά να απεμπλακεί στο μεγαλύτερο βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και όπως αναφέρθηκε, το ίδιο είδαμε και στη Γερμανία με μείωση κατά 33% από τον κρατικό προϋπολογισμό. 38 παράδειγμα στη χώρα μας είναι η προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρυσι για το ξεπούλημα του μοναδικού δωρεάν δημόσιου παιδοκολογικού κέντρου και τη μετατροπή του σε Μαριάννα Βαρτινογιάννη ΑΕ. Εξέλιξη που προκάλεσε τις αντιδράσεις εργαζομένων, συλλόγων, γονέων, σωματείων, αναρωτώμενοι τι αναβάθμιση τελικά θα προκύψει με τη διαχείριση αυτού του κέντρου από ιδιώτες που θα μπορούν να βγάζουν κέρδη. Εξέλιξη που ακόμα και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, καθότι προσκρούει στις αγωνίες και τις ανησυχίες του υψηλά εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Η βάση στην παιδιατρική περίθαλψη είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με την τακτική παρακολούθηση του παιδιού για τη σωματική, ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, τους εμβολιασμούς, τη διατροφή, τη σεξουαλική αγωγή και άλλα. Στην Ελλάδα, παρημένει διαλυμένη σε δομές προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στηρίζεται από πληθώρα δομών όπως κέντρα υγείας, τόμοι, ιδιωτικά ιατρία, μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες, ΜΚΙΟ, δημοτικά ιατρία. Είναι από τους τομείς που στηρίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα που θησαυρίζει. Στη χώρα μας, μόλις το 9% των ιατρών εργάζονται στις δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ οι ιδιώτες γιατροί είναι σχεδόν εξαπλάσιοι στον αριθμό, μετακυλίωντας έτσι τεράστια βάρη στη λαϊκή οικογένεια για βασικές παροχές παιδιατρικής περίθαλψης. Είναι αστείο το να ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα αναβαθμίσει 156 κέντρα υγείας και θα αλλάξει την όψη της πρωτοβάθμιας υγείας. Καθότι οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται για ποια αναβάθμιση μιλάμε, την ίδια στιγμή που η πρωτοβάθμια είναι εξεγειμνωμένη από προσωπικό. Μόνο στην Αττική, στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, που περιλαμβάνει 41 δήμους και 2.583 σχολεία χωρίς τους παιδικούς σταθμούς, απασχολούνται μόνο 80 παιδίατροι. Για ένα πληθυσμό που δυστυχεί περίπου σε 3 εκατομμύρια κατοίκους. Και αν νομίζουμε ότι αυτό είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, να θυμηθούμε ότι πριν από ένα χρόνο στη Μαδρίτη, χιλιάδες παιδίατροι και γενικοί γιατροί γέμισαν τους δρόμους με απεργίες, διαμαρτυρόμενοι για την υπερκόπωση στα κέντρα υγείας και την έλλειψη χρόνου στην ορθή εξέταση των ασθενών. Και τι διεκδικούσαν εκεί οι συνάδελφοι, έλεγαν ότι θέλουν να αφιερώνουν τουλάχιστον 10 λεπτά ασθενή, καθότι ήταν αναγκασμένοι να αφιερώνουν μόνο 6 λεπτά ανασθενή. Στη λογική της υγείας εμπόρευμα και της ατομικής ευθύνης, αποτελεί όμως και ο σχεδιασμός του αναγκαίου εμβολιασμού στον παιδιατρικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 3 κρούσματα μηνιγκίτιδας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με τη δυστυχή πρόσφατη εξέλιξη του ακροτηριασμού των κάτω άκρων σε μια φοιτήτρια, επανέφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα καθολικού εμβολιασμού χωρίς προϋποθέσεις έναντι της μηνιγκίτιδας Β. Η μηνιγκίτιδα Β είναι η πιο συχνή στη χώρα μας, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, σε ποσοστό 64%. Η νόσος, παρότι είναι σπάνια, μπορεί να είναι θανατηφόρος και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως στη φοιτήτρια και άλλες βλάβες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, των ίσων ευκαιριών και της ελευθερίας, οι μισές χώρες της Ευρώπης δεν το έχουν εντάξει ακόμα το εμβόλιο στον υποχρεωτικά δωρεάν καθολικό εμβολιασμό, όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία, αλλά και η χώρα μας. Το κόστος του εμβολιασμού είναι υπέροχο για τη λαϊκή οικογένεια, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν από 210 έως 420 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με τις δόσεις που απαιτούνται. Αυτή λοιπόν η πρακτική δημιουργεί τεράστια οικονομική ανισότητα στο ποιος τελικά θα μπορέσει να εμβολιαστεί και ποιος όχι, αφήνοντας εκατοντάδες παιδιά απροστάτευτα. Σήμα κινδύνου όμως εκπέμπουν συνολικά τα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης, έλλειψης απαραίτητου προσωπικού λόγω της υποχρηματοδότησης. Πριν από ένα χρόνο, 4.000 παιδίατροι και φροντιστές, 18 ενώσεις ασθενών, συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν, αναφέροντας ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα παιδιά. Θα κρατάμε τα παιδιά με φορεία ακόμα στα επίγοντα. Θα νοσηλεύουμε παιδιά σε μονάδες εντατικής θεραπείας ενηλίκων. Θα καθησυχάσουμε τους στεναχωρημένους γονείς όταν βλέπουν το παιδί τους να μεταφέρεται σε νοσοκομείο αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά γιατί δεν υπάρχει κλίνη να τον νοσηλεύσει. Θα κάνουμε μια καθησυχαστική ομιλία, εξηγώντας ότι η τρίτη αναβολή της χειρουργικής επέμβασης σπονδυλικής στήλη που έχει προγραμματιστεί για τη βελτίωση της αναπνοής και την ποιότητα ζωής του παιδιού θα είναι η τελευταία. Θα δικαιολογήσουμε μια πρόωρη έξοδο παιδιού από το νοσοκομείο. Με λίγα λόγια, θα σταθούμε δίπλα στους γονείς και τα παιδιά που το σύστημα υγείας θέτει σε κίνδυνο. Και θα περάσει ο χειμώνας, δεν θα κοιμηθούμε, ακόμα και στον ύπνο μας θα τα προσέχουμε εις βάρος της υγείας μας. Αλλά και στη Φιλανδία πέρυσι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίκη, ζήτησε από τους γονείς να χειρουργήσουν τα παιδιά τους στην Κοπεχάγη ή στο Γκέτεμποκ, δηλαδή σε άλλες χώρες μακριά, λόγω έλλειψης προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που περίμεναν για χειρουργική επέμβαση να είναι υπερδιπλάσιοι. Θυμίζουμε λοιπόν την ερώτηση του κόμματός μας στην Ευρωβουλή πέρυσι για την παιδιατρική περίθαλψη. Οι ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ και η ανυπαρξία κλινών στις πόλεις ελληνικής περιφέρειας, η ελλείψη προσωπικού και η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προκαλούν έφραγμα στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές, γεγονός που αποτυπώθηκε τραγικά με το θάνατο ενός 6χρονου παιδιού κατά τη διακομιδή του σε απόσταση 300 χιλιόμετρων από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Τα δημόσια νοσοκομεία σταθερά απαξιώνονται, ενώ με κριτήριο τον εξορθολογισμό των εξόδων και την ελαχιστοποίηση του κόστους, κλείνουν κλινικές, συγχωνεύονται τμήματα, απογυμνώνονται από προσωπικό. Στα δύο μεγάλα νοσοκομεία, Πέδων, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, υπάρχουν τμήματα και κλινικές που είναι σε καθεστώς διάλυσης. Το τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας, το μοναδικό παιδιατρικό στην Αττική, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις απομεταγγίσεις των ασθενών από θαλασσεμίες και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, με συνέπειες για το επίπεδο διαβίωσής τους και τεράστιες επιπλοκές. Αντίστοιχα, στο νοσολογικό τμήμα, που επίσης είναι μοναδικό για τις ανοσανεπάρκειες, τεράστιες ελλείψεις. Στο Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία, η ρολά κλινική υπολειτουργεί. Τεράστιο θέμα υποστελέχωσης είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν τοποθετούνται καν κοχλιακά εμφυτεύματα σε παιδιά με προβλήματα κοής. Στα δύο αυτά μεγάλα νοσοκομεία, μόνο το 1/3 των χειρουργικών τραπεζιών είναι ανοιχτά. Περιμένουν περίπου 1.000 παιδιά σε κάθε νοσοκομείο στη λίστα με αναμονή 2 χρόνων. Για παράδειγμα, στο Αγία Σοφία στην παιδοχειρουργική, πριν από 10 χρόνια χειρουργούνταν 800 παιδιά, ενώ σήμερα μόνο 300. Στο Αγλαέ Κυριακού το 2018 γινόντουσαν 6.000 χειρουργία ανά έτος, ενώ φέτος έγιναν μόνο 2.000. Οι γονείς λοιπόν στριμώχνουν τα παιδιά τους στις λίστες χειρουργείων, ενώ οι παιδοχειρουργικές κλινικές του ιδιωτικού τομέα πλουτίζουν. Φυσικά, μην ξεχνάμε, θα έρθει και η τεράστια λύση των απογευματινών χειρουργείων και στα παιδιατρικά νοσοκομεία, στη λογική της προσέλκυσης πελατών ασθενών και κερδών για το νοσοκομείο. Μόνο οργή μας προκαλεί ότι περιμένουν σαν τα κοράκια, πέσοντας με τον πόνο και την αγωνία της υγείας ενός παιδιού, για να κάνουν τη μεγάλη μπίζνα. Μόνο οργή μας προκαλούν οι εικόνες στη Γάζα, που σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, με τον βομβαρδισμό νοσοκομείων και τα μικρά παιδιά που τραυματίζονται, ακροτηριάζονται, δολοφονούνται, πεθαίνουν λόγω έλλειψης ρεύματος στις θερμοκοιτίδες από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τώρα λόγω ασυτείας. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε γονιό να σκεφτεί με κριτήριο τη ζωή τη δική του και των παιδιών του, να κάνει το βήμα και να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα στις ευρωεκλογές. Να κάνει πράξη του στίχους του Λιβαδίτη: αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις να αγωνίζεσαι για το δίκιο. Να μην κλείσει τα μάτια του όταν βλέπει παιδιά να περιμένουν ώρες να εξεταστούν ή να ταξιδεύουν άρρωστα χιλιόμετρα για να εξεταστούν από παιδίατρο. Να μην σοπάσει
όταν παιδιατρικές κλινικές ή νοσοκομεία κλείνουν λόγω έλλειψης προσωπικού ή επειδή δεν ήταν ανταποδοτικά. Όταν παιδιά περιμένουν χρόνια ολόκληρα να υποβληθούν σε τακτικά χειρουργεία με συνέπειες στην ανάπτυξη τη σωματική και τη ψυχική του υγεία. Συγγνώμη. Δεν θέλουμε την ελευθερία των επιλογών που υποτίθεται ότι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επιλογή τελικά ο πλούσιος να την γλιτώνει και ο εργαζόμενος να την πληρώνει. Την επιλογή τα παιδιά αγέννητα ήδη να είναι καταδικασμένα σε ταξικές αδικίες. Διαλέγουμε τη μοναδική επιλογή που μας αξίζει, την ελευθερία της ζωής, χωρίς τα δεσμά του κέρδους, του καπιταλισμού που μας κρατάνε γονατισμένους. Επιλέγουμε η επιστήμη μας να υπηρετεί τον άνθρωπο του μόρφου και τα παιδιά του. Επιλέγουμε η φωνή μας να ακουστεί δυνατά στην Ευρώπη. Δυνατό κουκουέ παντού για να αποτελέσει φάρο ελπίδας και αγώνα για όλη την Ευρώπη.